Εμείς πήραμε ένα ρίσκο που δεν γνωρίζαμε. Πήγαμε λίγο σαν το πρόβατο στη σφαγή, ήμασταν τελείως ανενημέρωτοι. Ό,τι πηγή ενημέρωσης είχαμε για τις παρενέργειες αφορούσε μόνο ήπια αλλεργικά σοκ, αυτά ακούγαμε. Και αυτό είναι άλλη μια πικρία που έχω, ότι δεν προστατευτήκαμε. Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής για τα όσα συνέβησαν στην 60χρονη με διπλό επεισόδιο θρόβων μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca, που κατέληξε τελικά, έκανε μιλώντας σήμερα στο ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο γαμπρός της. Στις 22 Φεβρουαρίου στο κέντρο υγείας Γλυφάδας έκανε το εμβόλιο και μία εβδομάδα μετά άρχισαν έντονοι πονοκέφαλοι, οι οποίοι διήρκησαν 2-3 μέρες. Την τρίτη μέρα που είχε τους έντονους πονοκεφάλους είχε και θόλωση στην όρασή της, δεν έβλεπε καλά και από εκεί ξεκίνησε ο γολγοθάς μας. Μετά πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό, εγκαίρως τη μεταφέραμε. Η γυναίκα πήγε εκεί, είχε τις αισθήσεις, της μίλαγε, είχε ραγδαία επιδείνωση στην πορεία. Εμφάνισε και δεύτερο θρόμβο στο πόδι, κάτι που μας είπαν οι ίδιοι γιατροί ότι ήταν πολύ σπάνιο. Όχι, συμβαίνει όμως, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πρώτη σύμπτωση περίεργη. Η δεύτερη όμως και ακόμα πιο περίεργη είναι ότι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν ούτε αυτοί ούτε και εμείς από τις πρόσφατες εξετάσεις της, ότι έφτασε εκεί με χαμηλά αιμοπετάλια, 60.000, τα οποία συνεχώς πέφτανε στην πορεία. Τις κάνανε μεταγγίσεις αιμοπεταλίων, τίποτα. Συνεχώς τα αιμοπετάλια πέφτανε. Και αυτό ήταν ένας προβληματισμός των γιατρών που τους οδήγησε να κάτσουν να ψάξουν μήπως έχει διάφορα αυτοάνοσα, νοσήματα, καρκίνο. Τίποτα από όλα αυτά δεν βρήκανε. Στη συνέχεια η κατάστασή της επιδεινώθηκε και αφού παρέμεινε διασωληνωμένη για 18 ολοκληρές ημέρες, επήλθε τελικά το μοιραίο. Η μητέρα σας υπέστη 2 επεμβάσεις, μία στο κεφάλι και μία στο κάτω ακρό. Ναι, μία στο κεφάλι της ανοίξανε το κρανίο για αποσυμπίεση, γιατί λόγω πίεσης μας είχαν πει τότε, και τον ακροτηριασμό του κάτω άκρου. Από την περιγραφή του άνδρα προκύπτει ότι για πολλές μέρες δεν είχε τεθεί υποψία ότι η παθολογία της θα μπορούσε ενδεχόμενα να σχετίζεται με το εμβόλιο. Ωστόσο, στην πορεία και με αφορμή τα δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με την εκδήλωση παρόμοιων περιστατικών στο εξωτερικό, τόσο οι συγγενείς όσο και οι θεράποντες ιατροί άρχισαν να υποψιάζονται την πιθανότητα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως το εμβόλιο να ευθύνεται για το περιστατικό. Όσο περνάγαν οι μέρες και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν κάποια πράγματα που εμφάνιζε στις εξετάσεις της, εκεί και αυτοί άρχισαν να ψηλιάζονται ότι ίσως το εμβόλιο να ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, όχι τόσο για τον τρόπο της αρχικής αντιμετώπισης, όσο κυρίως για τη διαδικασία επαγρύπνησης από τη στιγμή που τέθηκε η υποψία. Αυτές οι περίεργες συμπτώσεις μας οδήγησαν να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Είναι φανερό ότι η έλλειψη συγκεκριμένου πρωτοκόλλου για παρόμοια περιστατικά δεν βοηθά στη διελεύκανση της υπόθεσης. Περί συσχέτισης δηλαδή η μη του εμβολίου με το συμβάν, αντίθετα αφήνει κενά και ερωτηματικά, με αποτέλεσμα εκτός από συγχύσεις να δημιουργεί και ανασφάλεια στο κοινό που περιμένει να εμβολιαστεί. Δεν είχαν κάτι άλλο στα χέρια τους, εγώ αυτό κατάλαβα τότε. Δεν είχαν δηλαδή κάποια οδηγία από κάπου ή δεν ήταν ενήμεροι για κάποια, δεν ήταν όπως ενήμερο. Ας πούμε τώρα προσφάτως που βγήκανε κάποια πρωτόκολλα θεραπείων. Ναι, ναι. Φυσικά αναγνωρίζω ότι θα θέλανε να τα έχουν στα χέρια τους, προφανώς. Δεν τα είχαν στα χέρια τους. Την ίδια ώρα πάντως και μετά το θόρυβο που προέκυψε από τις αποκαλύψεις του μέλους της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου στο Ράδιο 984, ο ΕΟΦ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την επιστολή της AstraZeneca που εμπεριέχει τις νέες οδηγίες προς τους επαγγελματίες υγείας και τους χρήστες.